Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Σωσό Χοντρογιάννη και παρακολουθείτε την εβδομαδιαία ανασκόπηση του Attica TV με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ξεκινάμε τώρα την εκπομπή μας με θέματα γενικού ενδιαφέροντος, τα οποία κυριάρχησαν στην επικαιρότητα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε. Πρώτο θέμα στις οικονομικές ειδήσεις των διεθνών μέσων ενημέρωσης αποτέλεσε τις προηγούμενες ημέρες το άνοιγμα του χρηματιστηρίου Αθηνών, το οποίο στην πρώτη συνεδρίαση μετά την επιβολή των Capital Controls κατέγραψε πτώση 22,8%. Το πρακτορείο Reuters ανέφερε ότι η ελληνική χρηματαγορά σημείωσε πτώση κοντά στο 23% στο άνοιγμα της Δευτέρας, 5 εβδομάδες μετά το κλείσιμο με την επιβολή των Capital Controls, εν μέσω φόβων ότι η χώρα μπορεί να εκδιωχθεί από την Ευρωζώνη. Ο βρετανικός Guardian κάνει λόγο για βαριές απώλειες, επισημένοντας την τεράστια πτώση στις τραπεζικές μετοχές που αγγίζουν το 30%. Σφοδρή επιδείνωση κατέγραψε τον Ιούλιο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα για 5ο κατά σειρά μήνα, κινούμενος στις 81,3 μονάδες από 90,7 τον Ιούνιο, σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, αυτή είναι η χαμηλότερη επίδοση του δείκτη από τον Οκτώβριο του 2012. Η αρνητική εξέλιξη είναι αποτέλεσμα της έντονης επιδείνωσης των επιχειρηματικών προσδοκιών σε όλους τους τομείς, αλλά και της νέας σημαντικής υποχώρησης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Όπως είχε προβλεφθεί και στο προηγούμενο δελτίο του ΙΟΒΕ, η εξέλιξη αυτή είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα των δυσμενών και ακραίων οικονομικών εξελίξεων που ακολούθησαν μετά το δημοψήφισμα του Ιουλίου, της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων στο τραπεζικό σύστημα και της διευρυμένης πολιτικής αβεβαιότητας. Ανθεκτικά τόσο στη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση όσο και στην επιβολή των Capital Controls αποδείχτηκαν τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, τα οποία τις τελευταίες 2 εβδομάδες κατάφεραν είτε να συγκρατήσουν τον τζίρο τους, είτε ακόμα και να τον αυξήσουν κατά 5% έως 10%. Απ' την άλλη όμως, η αδυναμία πληρωμών στο εξωτερικό δημιούργησε σειρά προβλημάτων και στη λειτουργία των e-shops στη χώρα μας. Ένα από τα σημαντικότερα ήταν ότι οι ιδιοκτήτες των ηλεκτρονικών καταστημάτων αδυνατούσαν να πληρώσουν ακόμα και τις ελάχιστες συνδρομές σε εταιρείες του εξωτερικού, οι οποίες τους παρέχουν web hosting. Τα δύο κύρια γνωρίσματα του ελληνικού τουρισμού φέτος είναι η ανάκαμψη για το εισερχόμενο και η ύφεση για τον εσωτερικό. Οι κρατήσεις από το εξωτερικό κερδίζουν έδαφος και μάλιστα καλύπτουν τις απώλειες που προκλήθηκαν στις αρχές Ιουλίου λόγω δημοψηφίσματος και Capital Control. Αντίθετα, πολλές είναι οι ακυρώσεις από Έλληνες λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας, με αποτέλεσμα οι προορισμοί που στηρίζονται κυρίως στον εσωτερικό τουρισμό να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μύκονος, Σαντορίνη, Κρήτη και Ρόδος μοιάζουν να είναι αλόβητες από τις οικονομικοπολιτικές εξελίξεις, καθώς αποτελούν σταθερό πόλο έλξης για το διεθνές jet set. Ωστόσο, πολλά νησιά που υποδέχονται μεγάλη μερίδα Ελλήνων τουριστών, όπως είναι η Πάρος, η Νάξος, η Τίνος, η Μήλος, η Άνδρος, αλλά και προορισμοί της υπηρωτικής Ελλάδας, όπως η Πελοπόννησος, η Μαγνησία και η Εύβοια, βλέπουν τις πληρότητες να μένουν σε χαμηλά επίπεδα. Πολλοί κάτοχοι ζώων συντροφιάς επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό και δεν θέλουν να τα αφήσουν πίσω στο σπίτι ή ακόμα χειρότερα σε καραντίνα. Πάμε τώρα να δούμε το σχετικό βίντεο, το οποίο αποκαλύπτει πώς το κοινοβούλιο διευκολύνει τα ταξίδια με τα κατοικίδια. Γεια! Οι Ευρωπαίοι αγαπούν τα ζώα συντροφιάς και για μερικούς αποτελούν μέλος της οικογένειάς τους. Όταν λοιπόν πηγαίνουν διακοπές, θέλουν να παίρνουν μαζί τους τους τριχωτούς φίλους τους. Δεν θέλουν να τους αφήνουν πίσω. Ή ακόμα χειρότερα να τους βάζουν σε καραντίνα. Ηρέμησε! Μην ανησυχείτε. Μπορείτε εύκολα να ταξιδέψετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με το κατοικίδιό σας. Ορίστε τι χρειάζεται. 3 είναι τα πράγματα που χρειάζονται. Χρειάζεται διαβατήριο, χρειάζεται ηλεκτρονική ταυτότητα, chip και εμβόλιο κατά της λύσας. Για το κατοικίδιό σας, όχι για σας φυσικά. Δεν πρέπει να βάλετε εσείς μικροτσιπ και δεν πονάει. Αν και σε μερικές γάτες δεν αρέσει και πολύ. Μιάου! Ήρεμα, γατούλα! Και σε λίγο, τα ταξίδια με το κατοικίδιό σας θα γίνουν ακόμη ευκολότερα. Ζήτω! Η έλεγχη υγείας όμως θα είναι αυστηρότερη. Αυτό είναι καλό, σωστά? Και όλοι θα είναι ευχαριστημένοι. Το ξέρατε? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε περίπου 64 εκατομμύρια γάτες και 66 εκατομμύρια σκύλους. Βλέπετε? Σας το είπα. Οι Ευρωπαίοι είναι φιλόζωοι. Φαίνεται λοιπόν τέλειο να μπορούμε να ταξιδεύουμε τα κατοικίδια μας χωρίς περιττές διατυπώσεις. Με λιγότερους δηλαδή περιορισμούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να απλοποιήσει τη διαδικασία με την εναρμόνιση των κανονισμών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας τους ακούσουμε.
αποφασίσαμε να καταργήσουμε τον αυστηρό κανονισμό που ισχύει σήμερα και απαγορεύει τη μεταφορά περισσότερων από 5 ζώων ανά πολίτη. Έτσι τώρα, οι ιδιοκτήτες μπορούν να μεταφέρουν περισσότερα ζώα για αθλητικές εκδηλώσεις και εκθέσεις. Και απλοποιώντας τη διαδικασία, νομίζω ανακουφίσαμε σημαντικά τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς. Εντάξει λοιπόν, τι μάθαμε? Πιο σαφείς κανονισμοί, διαβατήριο για τα κατοικίδια, εμβόλιο κατά της λύσας, δυνατότητα μεταφοράς περισσότερων από 5 ζώων για σκοπούς μη εμπορικού χαρακτήρα. Και τα γατάκια, τα σκυλάκια και τα κουναβάκια μας. Χρειάζονται 21 μέρες μετά τον εμβολιασμό κατά της λύσας, ώστε να θεωρούνται ασφαλή. Μέχρι τώρα, τα ζώα κάτω των 3 μηνών δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν. Με το νέο κανονισμό, επιτρέπεται να ταξιδεύουν τα εμβολιασμένα ζώα ηλικίας μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκόλυνε τη διακίνηση των κατοικιδίων. Και μετά, θέλουμε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου θα καταγράφονται οι μετακινήσεις όλων των ζώων, ώστε να αντιδρούμε γρήγορα και αποτελεσματικά σε περίπτωση που ξεσπάσει κάποια επιδημία. Μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Όχι ακόμα. Α, και κάτι άλλο. Αν ταξιδεύετε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί. Ανάλογα με τη χώρα προορισμού, ο τριχωτός σας φίλος μπορεί να χρειάζεται εξετάσεις αίματος ή να μείνει σε καραντίνα. Προετοιμαστείτε λοιπόν ανάλογα. Τα λέμε. Στον αέρα κινδυνεύει να βρεθεί το σύστημα πρόσληψης εκπαιδευτικών, αναπληρωτών και ορομιστείων για τη σχολική χρονιά 2015-2016, καθώς εκατοντάδες υποψήφοι επιτυχώντες σε προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ προσφεύγουν μαζικά στη δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας ότι εξακολουθούν στην πράξη να εφαρμόζονται διατάξεις που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές. Ταυτόχρονα, το δημόσιο απειλείται με μεγάλες αποζημιώσεις και αναδρομικούς διορισμούς. Σε πρώτη φάση, πάντως, προσέφηγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας 222 υποψήφοι για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών ορομισθείων για το νέο σχολικό έτος, ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, διατηρώντας ουσιαστικά τη δυνατότητα να διοριστούν και μη επιτυχώντες σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μέσω των παλαιών πινάκων διορισμών με την γνωστή ποσόστοση 60%-40%. Προτεραιότητα στις προσλήψεις στον τομέα της υγείας έχει θέσει η κυβέρνηση, ύστερα από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Υπουργών Υγείας Παναγιώτη Κουρουμπλή και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Χριστόφορου Βερναρδάκη, αποφασίστηκε να ολοκληρωθούν 1.100 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην υγεία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Οι προσλήψεις αφορούν εξειδικευμένο προσωπικό, νοσηλευτές και γιατρούς και έχουν τεθεί ως βασική προτεραιότητα της κυβερνητικής πολιτικής για τις προσλήψεις στο δημόσιο τα έτη 2015 και 2016. Υπενθυμίζεται ότι ο Υπουργός Υγείας έχει κάνει αναφορές για καταγεγραμμένες ανάγκες 4.500 προσλήψεων στα νοσοκομεία και τα ιατρικά κέντρα. Σε σκάφος στην Κορσική βρέθηκε και κατασχέθηκε πίνακας του Πικάσο, ο οποίος επρόκειτο να μεταφερθεί στην Ελβετία. Πρόκειται για τον πίνακα κεφάλι νεαρής γυναίκας, η αξία του οποίου υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο αυτό έχει χαρακτηριστεί ισπανικός εθνικός θησαυρός και δεν μπορεί να βγει εκτός Ισπανίας. Το Υπουργείο Πολιτισμού εξέφρασε την αντίθεσή του και το 2015 η Audiencia Nacional, μία από τις ανώτατες δικαστικές αρχές στην Ισπανία, έκρινε επίσης ότι το έργο είναι μη εξαγώγημο λόγω του ότι ανήκει στα αγαθά πολιτιστικού ενδιαφέροντος που δεν επιτρέπεται να εγκαταλείπουν το ισπανικό έδαφος. Οι γαλλικές αρχές αναμένουν στο εξής ενδεχόμενα αιτήματα από την Ισπανία προκειμένου να ανακτήσει το έργο. Και να περάσουμε τώρα στα νέα από την τοπική επικαιρότητα. Ο Δήμος Περιστερίου, στα πλαίσια των καλοκαιρινών εκδηλώσεων, διοργανώνει παραστάσεις θεάτρου, σκιών και κινηματογραφικές προβολές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη για τον μήνα Αύγουστο στο Καταπράσινο Θέατρο Ελιά και Δάφνη του Άλσους της Πόλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ώρα έναρξης καθορίζεται στις 8:30 μετά μεσημβρίας και η είσοδος είναι ελεύθερη. Ο Δήμαρχος Εγάλεως συνεχάρει τηλεγραφικά τους δύο εγαλεώτες παίκτες της Εθνικής Ομάδας Νέων, τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος αναδείχτηκε ο κορυφαίος παίκτης του τουρνουά, και τον Ιάκωβο Μιλεντίγεβιτς για την υπέροχη αποδοσή τους και την σημαντική συμβολή τους στην σπουδαία νίκη της Εθνικής στον τελικό και την κατάκτηση της πρώτης θέσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων. Η νίκη της Εθνικής μας έκανε υπερήφανους, αποδεικνύοντας ότι ακόμα και στις δύσκολες στιγμές για την χώρα μας, ο αγώνας φέρνει αποτελέσματα. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες της Εθνικής Νέων που τίμησαν την Ελλάδα και ιδιαίτερα στους δύο εγαλιώτες που τίμησαν την πόλη μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Εγάλεως Δημήτρης Μπίρμπας.
Την 5η στις 30 Ιουλίου, ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Γρηγόρης Σταμούλης, στο πλαίσιο της συνεχούς επαφής με τους εκπροσώπους των τοπικών φορέων της περιοχής, επισκέφτηκε την Πάχη, όπου είχε μακρά και επικοδομητική συζήτηση με τους συλλόγους και τους καταστηματάρχες της περιοχής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στο επίνιο των Μεγάρων. Ο Δήμαρχος άκουσε με ενδιαφέρον και ιδιαίτερη προσοχή από τους παρευρισκόμενους τα θέματα και προβλήματα που τους απασχολούν και υπεσχέθη ότι άμεσα θα δρομολογηθούν λύσεις για την εξυπηρέτηση των αλιέων, για τη σωστή λειτουργία του λιμανιού, για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στον παραλιακό δρόμο, μπροστά από τα καταστήματα τις βραδινές ώρες, για την καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και την συντήρηση του πρασίνου. Ο Δήμος Ηλίου διοργανώνει για τέταρτη χρονιά ένα από τα σημαντικότερα jazz festival στην Ελλάδα, που αποτελεί σημείο αναφοράς για επισκέπτες από όλη την Αττική. Το τέταρτο jazz στο πάρκο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης και εντάσσεται στο πλούσιο πρόγραμμα του Πολιτιστικού Σεπτέμβρη του Δήμου. 17 αξιόλογοι σολίστες με την καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Τρανταλίδη θα παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό τρίωρο πρόγραμμα jazz μουσικής, παρασύροντας το κοινό σε μια ονειρική βραδιά με αυτοσχεδιαστικούς ήχους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το jazz στο πάρκο ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2010 με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και ξένων μουσικών του είδους και φιλοξενείται πάντοτε στον ανεκτήμητης οικολογικής αξίας χώρο του Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης. Από την Τετάρτη 5 Αυγούστου έως την Τρίτη 18 Αυγούστου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής οι δικαιούχοι δωρεάν φιλοξενίας των παιδιών τους σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ. Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής πάντως φρόντισε να καταθέσει έγκαιρα το αίτημα ένταξης του συνόλου των δημοτικών, παιδικών και βρεφονηπιακών του σταθμών στο πρόγραμμα. Αποτέλεσμα αυτού, όλες οι δομές του Δήμου να είναι επιλέξιμες στους σχετικούς προσωρινούς πίνακες της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και στη διάθεση των δικαιούχων Ηρακλειωτών που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας των παιδιών τους. Συγκεκριμένα, 267 θέσεις φιλοξενίας προσφέρονται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, ενώ ακόμα 115 θέσεις καλύπτονται από επιλέξιμες δομές ιδιωτών που δραστηριοποιούνται στο Ηράκλειο. Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το καλοκαιρινό κάμπ του Δήμου Πεντέλης που διήρκησε 7 εβδομάδες. 700 περίπου παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών απόλαυσαν 8 διαφορετικά αθλήματα στις εγκαταστάσεις του οργανισμού, πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου Πεντέλης. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Τεριού Καψάλης συνεχάρη τον πρόεδρο του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Βασίλη Μπούρα, την διοίκηση του οργανισμού και όλους όσους εργάστηκαν για την οργάνωση και την υλοποίηση του ΚΑΜΠ, για τον επαγγελματισμό, το ήθος και την ευσυνειδησία που υλοποίησαν το όλο έργο, ώστε τόσα παιδιά να απασχοληθούν επικοδομητικά χωρίς κανένα πρόβλημα. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στα εγγένεια της πρώτης δημόσιας δωρεάν ανταλλακτικής βιβλιοθήκης στη Γλυφάδα, η οποία τοποθετήθηκε στην 5η παραλία του Δήμου. Η συλλογή της βιβλιοθήκης εναλλάσσεται καθημερινά, αφού τη διέπει η προϋπόθεση πως κάθε προσφορά έντυπου υλικού είναι δεκτή. Είναι ανοιχτή στο κοινό όλο το 24ωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Στόχος της ανταλλακτικής βιβλιοθήκης είναι η προαγωγή αισθήματος κοινωνικής προσφοράς και αλληλεπίδρασης. Ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γεώργιος Παπανικολάου, κατά την τελετή των εγγενείων, δήλωσε ότι είναι τιμή μας να φιλοξενούμε στην πόλη μας και ειδικά στην αναμορφωμένη παραλία μας την υπαίθρια δημόσια ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Αυτό το εγχείρημα στηρίχθηκε κυρίως στο μεράκι ορισμένων ανθρώπων, τους οποίους τους ευχαριστούμε θερμά. Ο Δήμος Μαρκοπούλου και η κοινοφελής δημοτική επιχείρηση Μαρκοπούλου την 5η 6 Αυγούστου και ώρα 9 το βράδυ παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία την όπερα Προμηθέας Δεσμότης του Εσχύλου στο θέατρο Σάρας Μαρκοπούλου σε σκηνοθεσία του Βασίλια Σιμακόπουλου και σε μελοποίηση του συνθέτη Παναγιώτη Καρούσου. Η όπερα πρωτοπαρουσιάστηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά και πεζόταν κατά διαστήματα στα γαλλικά μέχρι το 2000. Το 2008 ανέβηκε στη Νέα Υόρκη υπό την διεύθυνση του μαέστου Γκραντ Γκίλμαν, καθώς επίσης και στην Ουάσιγκτον. Ο Δήμος Αθηναίων έθεσε στη διάθεση της κυβέρνησης χώρο στην περιοχή του Ελαιώνα προκειμένου να μετεγκατασταθούν προσωρινά οι πρόσφυγες που έχουν καταλύσει στο πεδίο του Άρεως. Σε επικοινωνία που είχε με τον Υπουργό Επικρατείας κύριο Αλέκο Φλαμπουράρη, ο Δήμαρχος Αθηναίων κύριος Γεώργιος Καμίνης τόνισε ότι ο Δήμος Αθηναίων, όπως έκανε όλο το προηγούμενο διάστημα για την στήριξη των προσφύγων και την αντιμετώπιση των απάνθρωπων συνθήκων που βιώνουν,
Έτσι και τώρα θα συμβάλλει στον τερματισμό της απαράδεκτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στο πεδίο του Άρεως, θέτοντας στη διάθεση των αρμοδίων Υπουργείων έκταση στον Ελαιώνα. Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι ο Δήμος Αθηναίων έθεσε τις εξής προϋποθέσεις: η εγκατάσταση αυτή να είναι προσωρινή, να εξασφαλιστούν υποδομές ανοιχτής φιλοξενίας, να υπάρχει αστυνομική φύλαξη και να τηρηθούν όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής. Και να περάσουμε τώρα σε θέματα από το χώρο της υγείας. Πάνω από έναν στους 5 νέους έχουν εξάρτηση από το τσιγάρο. Το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει έναν στους 2 καπνιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μας αποθαρρύνει από το κάπνισμα πριν ξεκινήσουμε καν. Αξίζει να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Salut, bienvenue dans AZ. Plus d'un jeune sur 5 est accro à la clope et fume tous les jours. Et la cigarette tuerait un fumeur sur deux. Ces chiffres inquiètent l'Union européenne. Elle va mettre le paquet pour nous décourager de fumer, avant même de commencer. Guerre au tabac! Pour une Europe sans tabac, chaque année, l'Union européenne renouvelle son appel, avec des campagnes anti-cigarettes plutôt fun. Mais chaque année, 700 000 Européens meurent de maladies liées au tabac, et 7 fumeurs sur 10 grillent leur première cigarette avant 18 ans. Alors, l'Union passe à la vitesse supérieure. L'Union va durcir le ton et les règles. Objectif, nous dégoûter de la clope avant la première taf. We may convince the one or other smoker to stop, but the most important aim is prevent young people from starting to smoke. Fumez-tu, c'est bien connu. C'est visible sur tous les paquets de clopes, avec des images trash. Eh bien, avec les nouvelles règles contre le tabac, ces avertissements devront être encore plus grands. Ils recouvriront même les trois quarts des paquets de cigarettes ou de tabac à rouler. Et en plus de ces messages de mise en garde, les emballages devront indiquer clairement que la fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes ou provoque des cancers, quoi. Convaincu ? Oui, c'est une très bonne idée. Rien que les images déjà qui sont maintenant sur les paquets qu'on connaît sont déjà assez trash. Les images, en fait, ça sensibilise pas du tout les jeunes. Ils se croient au-dessus de ça. Ils croient qu'ils ont pas encore fumé assez. Il y a plein de gens qui évitent de fumer parce que enfin, voir des trucs comme ça, c'est horrible. Si ça sert à rien, je veux dire... laisser les paquets comme ils sont quoi. Je sais pas si c'est une bonne chose mais j'espère que ça va changer. Tu penses que ça va marcher? Enfin il faut avoir la volonté d'arrêter aussi donc ça change rien. Difficile de convaincre les fumeurs de laisser tomber la clope pour de bon. Les nouvelles règles anti-tabac viseront donc la toute première cigarette. La tactique? Interdire tout ce qui la rend plus attrayante, comme les marques. Et les industriels ne pourront plus masquer le vrai goût du tabac, du goudron et de la nicotine, avec des parfums genre anis ou menthol. Pouah! Plus question non plus de produire du tabac soi-disant doux ou léger. Et attention à la longueur des cigarettes, car plus elles sont longues, plus elles sont cool ou classe. Alors, convaincu cette fois? C'est une cigarette quoi, c'est pas parce qu'il n'y a pas de marque qu'on va se dire non j'achète pas, enfin j'ai déjà essayé mais je fume pas. Moi je connais pas beaucoup de gens qui ont commencé avec des clubs qui ont des goûts en fait. Je pense que ça marchera pas. Je dis pas que ça va marcher mais je dis que j'espère que ça va marcher parce que ça sert à rien de fumer. Et vous proposez quoi alors? Amende? Bah de voir dans l'état où ça mène, d'aller dans les hôpitaux quoi, augmenter les prix. Eh bien, on va souffler ça à l'Union européenne, car il n'y a pas que les fumeurs qu'elle doit convaincre. Il y a aussi certains états membres qui produisent du tabac. Pas facile, parce que les taxes sur les cigarettes rapportent gros. Avec le tabac, certains pays gagnent jusqu'à 75 milliards d'euros par an. Mais c'est énorme! Alors, une Europe sans tabac, c'est toujours pas pour demain. Mais si tout va bien, les nouvelles règles anti-tabac devraient être votées par le Parlement l'année prochaine. Salut! Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών συμβάλλει στην καλή υγεία και τη διατήρηση του σωστού σωματικού βάρους. Οι ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνιστούν την κατανάλωση τουλάχιστον 400 γραμμαρίων την ημέρα. Η συγκεκριμένη ποσότητα ισοδυναμεί με 5 φρούτα και λαχανικά ημερησίως, από τα οποία οι 2 μερίδες πρέπει να είναι φρούτα. Τα φρούτα έχουν ιδιαίτερα χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, σε λιπαρά και θερμίδες και αποτελούν την καλύτερη πηγή βιταμινών, αντιοξειδωτικών και φυτικών ινών. Περιέχουν ενυδάτωση, ενώ κάθε φρούτο έχει ιδιαίτερους συνδυασμούς ινών, βιταμινών, μετάλλων και άλλων θρεπτικών ουσιών, τα οποία διακρίνονται από τα χρώματά τους. Τα κόκκινα φρούτα όπως το καρπούζι και τα κεράσια, τα πορτοκαλί όπως το ροδάκινο και τα κίτρινα όπως το πεπόνι, περιέχουν διαφορετικά θρεπτικά συστατικά. Τόσο τα φρούτα όσο και τα λαχανικά ενισχύουν το νοσοποιητικό, συμβάλλοντας στην πρόληψη ακόμη και σοβαρών μορφών καρκίνου. Βοηθούν στη λειτουργία του πεπτικού, της όρασης, καθώς επίσης και του αναπνευστικού.
Και να περάσουμε τώρα σε ένα θέμα από την αθλητική επικαιρότητα. Τα συγχαρητήρια της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας της χώρας δέχτηκαν οι παίκτες και το προπονητικό team της Εθνικής Εφήβων, που κατέκτησε την περασμένη Κυριακή το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του Βόλου, πετυχαίνοντας ανατροπή επί της Τουρκίας στον μεγάλο τελικό. Από την μεριά του, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στο δικό του μήνυμα, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Εφήβων του Μπάσκετ, τον προπονητή Ηλία Παπαθεοδόρου και τον πολυτιμότερο παίκτη της διοργάνωσης, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Βόλο. Και σε αυτό το σημείο η εκπομπή ανασκόπηση της εβδομάδας ολοκληρώθηκε. Από εμένα και τους συνεργάτες του Attica TV, σας ευχόμαστε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Ως τότε, να είστε καλά. Γεια σας.